Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Μίτσου Δήμητρα. Προέρχομαι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα σας παρουσιάσω την έρευνα ποσοτική διερεύνηση του στάσεων των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων ως προς το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα την περίπτωση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων της Πιερίας. Καταρχάς, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη μετάβαση από τη βιομηχανική στην οικονομία της γνώσης, έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι παράγοντες κλειδιά για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό της Ένωσης και έτσι θεωρεί ότι είναι απαραίτητη επένδυση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, οι οποίες αποτελούν το μέσο για την πρόθεση της γνώσης, της καινοτομίας, αλλά και για την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξη του στόχου αυτού. Έτσι, λοιπόν, κατευθύνει την εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών της με στόχο να εξαλείψει τις αποκλίσεις στα εκπαιδευτικά του συστήματα. Παράλληλα, προωθεί την εκπαιδευτική της πολιτική μέσω χρηματοδότησης και μέσω προγραμμάτων που προσφέρει στα μέλη της και αναγνωρίζοντας τον ζωτικό ρόλο των εκπαιδευτικών για την παροχή υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης από άποψη ποιότητας, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μέσω των προγραμμάτων αυτών ευκαιρίες κινητικότητας για επαγγελματική ανάπτυξη. Ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες στις σχολικές μονάδες αλλά και στους εκπαιδευτικούς για διακρατική συνεργασία, για προώθηση της καινοτομίας και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Όσον αφορά τη σχολική εκπαίδευση, τα προγράμματα της Ένωσης ξεκινούν με το πρόγραμμα Κομμένιους, το οποίο εντασσόταν στο πρόγραμμα Σόκρατες, με περίοδο ελαιοποίηση το 1995 στο 2006, το οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα Διαβίου Μάθησης μέχρι το 2013, ενώ από το 2013 και μετά όλα τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν, μαζί με το πρόγραμμα Διαβίου Μάθησης, όπως για παράδειγμα το ΑΛΦΑ, το EduLink, το Tempus και το Erasmus και άλλα πολλά, συγχωνεύτηκαν στο πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο μέχρι και από το 2014 μέχρι και το 2020 αποτελεί το πρόγραμμα της Ένωσης για τους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Και έχει τη βασική δράση 1 το πρόγραμμα αυτό που αφορά τις ευκαιρίες κινητικότητας για εκπαίδευση και κατάρτιση, τη βασική δράση 2 που αφορά τις συμπράξεις συνεργασίας για την πρόθεση καινοτομίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τις σχολικές συμπράξεις εδώ μέσα υπάρχουν. Καθώς επίσης τη δράση 3 που αφορά την προώθηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, τη δράση σπορ και τη δράση αρμονία που αφορά βέβαια που είναι δράσεις του προγράμματος. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε ότι ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πιερία ως προς τον βαθμό ικανοποίησης τους για το Erasmus Plus, να ανακαλύψει αν υπάρχει σχέση ανάμεσα και ποια είναι η κατεύθυνσή της στο επίπεδο, ανάμεσα στο επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και των δημογραφικών χαρακτηριστικών τους και να ανακαλύψει τις τάσεις και των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων ως προς το πρόγραμμα Erasmus Plus. Όσον αφορά το μεθοδολογικό κομμάτι, επιλέχθηκε ένα υποσχετική μέθοδος για αυτή την έρευνα. Επειδή δεν υπήρχε δειγματοληπτικό πλαίσιο, δημιουργήσαμε δειγματοληπτικό πλαίσιο συλλέγοντας στοιχεία από την ιστοσελίδα του EEPEK για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες είχαν επιλεγεί να συμμετέχουν και συμμετάσχουν σε προγράμματα Erasmus Plus. Αφού δημιουργήθηκε το δειγματοληπτικό πλαίσιο με τα σχέδια των εκπαιδευτικών που συμμετάσχουν σε συνεργασία με τα στελέχη της εκπαίδευσης, τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες. Στη συνέχεια, μέσω δειγματοληψίας με πιθανότητες και συγκεκριμένα με απλή τυχαία δειγματοληψία, δημιουργήσαμε τυχαίους αριθμούς στο Excel και επιλέξαμε το δείγμα, στο οποίο λύνεται σε 200 εκπαιδευτικούς από την Πιερία, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, σε σύνολο 264 που αποτελούσαν τον πληθυσμό. Η εκπαιδευτική λοιπόν συμπλήρωσε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε από ένα ήδη υπάρχον ερωτηματολόγιο που αφορούσε το Comenius, το προηγούμενο πρόγραμμα για τη σχολική εκπαίδευση, το οποίο προσαρμόστηκε στα δεδομένα του Erasmus Plus, μεταφράστηκε. Αυτό είχε κλειστού τύπου ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής και απλής επιλογής, καθώς και κλίμακα τύπου Likert. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και συλλέχθηκε μέσα σε ένα μήνα, από τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτώβριο μέχρι τέλη Νοέμβρη, ενώ τα στοιχεία κατοχωρήθηκαν στο πρόγραμμα SPSS, όπου έγινε η υπαγωγική και η περιγραφική στατιστική τους ανάλυση. Όσον αφορά τα αποτελέσματα και τη στατιστική ανάλυση του δείγματος συγκεκριμένα, πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες και συμμετέχοντες ήταν γυναίκες. Όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων, σχεδόν η μισή ήταν πάνω των 50 ετών, ενώ μόλις ένα 9,5% ήταν 22-30 ετών. Όσον αφορά την ιδιότητά τους, περισσότερο από τους μισούς ήταν καθηγητές και καθηγήτρες ειδικοτήτων. Σχεδόν ένας στους τέσσερις ήταν δάσκαλοι, ένα 12,5% στελέχη και μόλις ένα 7% νηπιαγωγή. Σχετικά με το φορέα που απασχολούνταν εκπαιδευτική, στην τριπτική τους πλειοψηφία ήταν εκπαιδευτική του δημοσίου σχολείου, ενώ οι υπόλοιποι απασχολούνταν σε ιδιωτικά σχολεία. Σχετικά με τον τύπο του σχολείου, ένα στους τέσσερις ήταν σε ΓΕΛ, σχεδόν ένα στους πέντε ήταν σε δημοτικό και γυμνάσιο και σε ΕΠΑΛ, ενώ μόλις 7% σε νηπιαγωγείο και ένα 8% εργάζονταν σε ΣΜΕΕ. Σχετικά με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτικών, σχεδόν λίγο περισσότερο από τους μισούς ήταν από αυτή τη τριτοβάθμια, σε ποσοστό 7% είχαν μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, σε ένα ποσοστό 2% είχαν εκπονήσει διδακτορική διατριβή, ένα ποσοστό 0,5% είχαν προβεί σε μεταδιδακτορική έρευνα.
έρευνα, είχαν κάνει μεταδιδακτορική έρευνα, ενώ μόλις ένα 0,5% ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούσε τις τεχνικές ειδικότητες. Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίηση, αυτός βρέθηκε ιδιαίτερα υψηλός, 4,44 μέσος όρος, με ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση γύρω από το μέσο όρο των τιμών. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο συντελεστής σχέτησης Πίρμαν για να δούμε την επίδραση που ασκούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά στο βαθμό ικανοποίησης. Επειδή δεν υπήρχε κανονικότητα, επιλέξαμε το συγκεκριμένο συντελεστή σχέτησης των Πίρμαν. Βρέθηκε λοιπόν ότι το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και το χρονικό διάστημα συμμετοχής δεν ασκούν επίδραση στο βαθμό ικανοποίησης, ενώ αντίθετα η θέση των εκπαιδευτικών, αν δίδασκαν ή αν ήταν στελέχη εκπαίδευσης, επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης με τα στελέχη να είναι πιο ικανοποιημένα, να δηλώνουν πιο ικανοποιημένα. Και όσον αφορά την ηλικία, φαίνεται ότι υπάρχει μια μέτρια θετική, μικρή θετική συσχέτιση, η οποία βέβαια είναι και στατιστικά σημαντική. Όσο μεγαλώνει η ηλικία δηλαδή των συμμετοχών, μεγαλώνει και ο βαθμός ικανοποίησης. Στη συνέχεια έγινε μη παραμετρική έλεγχη, γιατί δεν υπήρχε κανονικότητα, κανονική κατανομή, η οποία διαπιστώθηκε μέσω του κολομογόρου Σβινόφ τεστ, όπου εκεί βρέθηκε ότι ο βαθμός ικανοποίησης, δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης των ανδρών και των γυναικών, ενώ υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στο βαθμό ικανοποίησης των στελεχών και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν. Με τα στελέχη είναι πιο ικανοποιημένα. Παράλληλα, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο βαθμό ικανοποίησης ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης που είχαν οι συμμετέχοντες, καθώς επίσης και στα διάφορα χρονικά διαστήματα τα οποία συμμετείχαν αυτοί στο πρόγραμμα. Όσον αφορά τη στάση των εκπαιδευτικών, ήταν ιδιαίτερα θετική, μιας και περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι το ενδιαφέρον τους μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυξήθηκε στο να συμμετέχουν σε νέα προγράμματα. Ένα στους τέσσερις είπε ότι θα συμμετέχει στη συνέχεια σε νέα προγράμματα. Ένα 5% έκανε ήδη αίτηση, νέα καινούργια αίτηση, αλλά απορρίφθηκε, ενώ μόλις ένα 5,5% δήλωσε ότι δεν νιώθηκε καμιά αύξηση ενδιαφέροντος επιθυμία να συμμετέχει σε νέα προγράμματα. Όσον αφορά τη στάση του σχολείου, πριν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα ήταν μέτρια θετική, ενώ μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα βρέθηκε ιδιαίτερα θετική, με υψηλή συγκέντρωση των βαθμών, με μεγάλη συγκέντρωση των βαθμών των παρατηρήσεων γύρω από το μέσο όρο. Στη συνέχεια έγινε μια παραμετρική έλεγχη για τη στάση του σχολείου, επειδή δεν υπήρχε πάλι κανονικότητα. Και έτσι βρέθηκε ότι η στάση του σχολείου πριν και μετά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα υπήρχε διαφορά μεταξύ τη στάση του σχολείου πριν και μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Με τα σχολεία να είναι πιο θετικά, αφότου οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα από ό,τι ήταν πριν τη συμμετοχή του. Όσον αφορά τη στάση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου σχολείου, βρέθηκε ότι πριν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα ιδιωτικά και στα δημόσια σχολεία, με τα ιδιωτικά να είναι περισσότερα θετικά, ενώ μετά τη συμμετοχή και οι δύο τύποι σχολείων, και τα ιδιωτικά και τα δημόσια, ήταν ιδιαίτερα θετικά προς τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+. Έτσι λοιπόν, τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα Erasmus+. Το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, το χρονικό διάστημα συμμετοχής δεν ασκούσαν επίδραση στο βαθμό ικανοποίησης, όπως επίσης και η θέση υπηρέτησης δεν ασκεί επίδραση, δηλαδή το αν διδάσκουν ή αν είναι στελέχη της εκπαίδευσης, αν ασκούν διοίκηση. Ενώ βρέθηκε να υπάρχει τάση, ο βαθμός ικανοποίησης να αυξάνεται σε μικρό βαθμό όσο αυξάνονται η ηλικία των συμμετεχόντων. Παράλληλα, είδαμε ότι η στάση των εκπαιδευτικών μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έγινε πολύ πιο θετική, ενισχύθηκε, όπως ενισχύθηκε και η θετική στάση των σχολικών μονάδων. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θετική αυτή στάση των εκπαιδευτικών συντελεί στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα, γιατί το πρόγραμμα Erasmus+ είναι συνεργαμισμένο με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρόγραμμα Erasmus+, που αποτελεί αναμφισβήτητα την αυαρχίδα των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ίσως, αν όχι το πιο επιτυχημένο, ένα από τα πιο επιτυχημένα εργαλεία της για την πρόθεση των σκοπών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Όσον αφορά τους περιορισμούς της έρευνας, οι περιορισμοί ήταν ότι αυτοί ήταν γεωγραφικά περιορισμένοι και ότι η επιλεκτήσα μέθοδος ειδηματοληψίας δεν εξασφάλιζε αντιπροσωπευτικό δείγμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε γενίκευση των αποτελεσμάτων σε όλο και ολόκληρο τον πληθυσμό. Όσον αφορά τις προστάσεις για μεταλλική έρευνα, θα μπορούσε να γίνει μια νέα έρευνα σε πανελλαδικό ή πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεχομένως, θα μπορούσαμε να κάνουμε συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου που μας έδινε περισσότερα και ποιοτικότερα ίσως αποτελέσματα και να εφαρμόσουμε και μια νέα μέθοδο, μια άλλη μέθοδο δειγματοληψίας, η οποία θα μας επέτρεπε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα σε ολόκληρο τον πληθυσμό, όπως η αναλογική σωματοποιημένη δειγματοληψία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στις εργασίες του προγράμματος.